Εγώ νομίζω ότι το φεστιβάλ άνοιξε παράθυρα σε θέματα τα οποία δεν συζητά η κυπριακή κοινωνία, σε ζητήματα τα οποία απασχολούν ίσως άλλους κόσμους, όχι το δικό μας, αλλά τούτη η εμπειρία έστω και μέσω της οθόνης σημαντική και βοηθάει στην ορίμανση της δικής μας κοινωνίας. Με τούτη την έννοια ελπίζω να συνεχίσει να διευρύνεται. Είναι σημαντικό το ότι αρχίζει να αποκτά κοινό σταθερό και είναι βέβαιο ότι τούτο στο μέλλον θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ο στόχος που εβάλαμε πέρσι τον Απρίλιο έχει επιτευχθεί. Τώρα, ο νέος στόχος θα είναι με περισσότερες αξιώσεις, περισσότερα πράγματα και στο επίπεδο της ποσότητας αλλά και της ποιότητας. Ευχαριστούμε και για αυτή τη φορά, το δεύτερο Festival Documentaire. Περάσαμε πολύ καλά και μάθαμε πάλι πάρα πολλά πράγματα. Και γνωρίσαμε και πολύ ενδιαφέρον κόσμο και αυτή τη φορά. Ευχόμαστε να γίνει και το χρόνο και να προχωρήσουμε όλοι σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τις όψεις του κόσμου. Γεια! Τι να πω, ότι ήταν πολύ ωραία, ότι σοκαρίστηκα λίγο με την καινούργια της, γιατί είναι τεράστια. Και δεν γεμίζουμε τίποτα, αλλά ήταν πολύ καλά και να κι άλλος και τη χρόνου. Μπες και εσύ στο πλάνο. Α, τα πεις, τι είπες, να πω κι εγώ τίποτα. Βαρισίματο. Μια ωραία εβδομάδα. Με όλη την ένταση. Πρέπει να αποφασίσουμε αμέσως για το επόμενο. Το λέμε κάθε χρόνο, γιατί ζω να τα καταφέρουμε. Εγώ πάνω σε ένα πίστευκα πόσες αναποδικές μας είχα, δηλαδή ήταν το ένα μετά το άλλο. Ναι. Που ήχους, που ταινίες, που... Στενοχώρησε πολλά η μεγάλη αφήσια που καταδικαστήκαμε. Ναι, τα πάντα ήταν, τα πάντα. Όσο ξεχάσα την αίτηση μας, αλλά πήγαν πάρα πολλά ωραία. Πολλά ωραία.